Εικόνες καταστροφής, χάους και θρήνου επικρατούν στην Τουρκία και τη Συρία. Οι νεκροί ξεπέρνουν κατά πολύ τις 2.000 και οι εκτιμήσεις για το πού μπορεί ο αριθμός αυτός να φτάσει είναι οι πλέον δυσίωνες. Το χτύπημα του Εγκέλαδου ήταν ανελαίητο στις δύο χώρες που δοκιμάζονται από τον χορό των Ρίχτερ. Ο πρώτος φωνικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ σκόρπισε την καταστροφή και τον θάνατο, με τα κτίρια να καταραίουν σαν χαρτόκουτα. Το επίκεντρο του σεισμού που σημειώθηκε στις 3 και 17 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ήταν στην περιοχή Πάζαρτσικ, περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή, ενώ είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρων. Η δόνηση είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό. Uyuyordum, eşim beni uyandırdı. Ama çok şiddetli, korkunç bir depremdi tabii. Λίγες ώρες αργότερα, ένας ακόμη ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή αποτελειώνει ό,τι άφησε στη μέση ο πρώτος ισχυρός σεισμός. Στην ήδη πληγωμένη Συρία από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς η εικόνα είναι δραματική. Ισοπεδωμένα κτίρια και νοσοκομεία γεμάτα πτώματα και τραυματίες. Οι ώρες που βιώνουν Τουρκία και Συρία είναι δραματικές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ αναζητούν την ελπίδα της ζωής κάτω από τα χαλάσματα. Ο εντοπισμός επιζώντων δίνει δύναμη για να συνεχιστούν οι έρευνες. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για τη χειρότερη καταστροφή από το 1939. Μετά το σεισμό δημιουργήθηκε ένας διάδρομος αεροπορικής βοήθειας από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις προκειμένου να φτάσουν στην πληγήσα περιοχή ομάδες έρευνας και διάσωσης. Η παγκόσμια ανταπόκριση για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και σωστικών συνεργειών που θα συνδράμουν στις έρευνες ήταν άμεση, γρήγορα τα αντανακλαστικά και της Ελλάδας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μέσα από επιχειρησιακά και διπλωματικά κανάλια επικοινωνίας. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει ουσιαστικά. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα σε 130 με μονάδα της ΕΜΑΚ, με προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της αντισεισμικής προστασίας, ο κύριος Λέκας, προκειμένου εκεί στο πεδίο να συνδράμουμε στις προσπάθειες για τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της καταστροφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν. Εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον Τούρκο πρόεδρο τη συμπαράσταση και τα συλληπιτήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια των ανθρώπινων ζώων. Παράλληλα, επανέλαβε και την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο. Πρώτη έννοια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διάσωση και η σωτηρία όσο των περισσότερων ανθρώπων βρίσκονται στα συντρίμια. Είναι μια δουλειά που λόγω εμπειρίας την ξέρουμε κι εμείς αρκετά καλά και νομίζω στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε και τι άλλο εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κουβέρτες, σκηνές μπορεί να μας ζητήσουν οι Τούρκοι ώστε να τις αποστείλουμε στην συνέχεια. Η Ελλάδα στέκεται λέγκια στο δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό και στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις διάσωσης, τόνισε σε αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.